σας καλωσορίζει. Είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού διεθνούς συνεδρίου με σημείο αναφοράς στον τουρισμό. Η ΚΟΣ και η νέα δημοτική αρχή της πιστεύουν στην ΚΟ που έχει στραμμένο το βλέμμα της στον κόσμο. Στον κόσμο της εξωστρέφειας. Είμαστε ένα νησί που γνώρισε και γνωρίζει μια περίοδο τουριστικής ανάπτυξης. Υπάρχει βαθιά συνειδητοποίηση από την πλευρά μας της έννοιας του κορυφαίου τουριστικού προορισμού. Η τουριστική ανάπτυξη δεν αποτελεί σταθερό μέγεθος. Εξαρτάται από την ικανότητα κάθε τουριστικού προορισμού να προσφέρει νέες υπηρεσίες, να είναι ανταγωνιστικός και ελκυστικός, να διαφοροποιεί το συνολικό τουριστικό προϊόν που προσφέρει στους επισκέπτες του και να βελτιώνει τις υποδομές του. Η προσπάθεια αυτή έχει συλλογικό χαρακτήρα. Είναι προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στο κράτος, την αυτοδιοίκηση και βεβαίως την επιχειρηματικότητα, τους επιχειρηματίες και την τοπική κοινωνία. Γνωρίζετε όλοι τα μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και επηρεάζουν τη λειτουργία και τους σχεδιασμούς της αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος ΚΟ και η Δημοτική Αρχή έχουν μια σύγχρονη οπτική για την τουριστική ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του. Η στρατηγική προβολής και προώθησης της ΚΟΣ τουριστικού προορισμού είναι υπόθεση όλων μας. Είναι υπόθεση του Δήμου, είναι υπόθεση των φορέων του τουρισμού. Πιστεύουμε επίσης ότι ο Δήμος δεν μπορεί να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο. Οφείλει να χαράσει και να υλοποιεί πολιτικές που βελτιώνουν τις υποδομές του νησιού και προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες μας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος της ΚΟ υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική προβολής και προώθησης του νησιού. Από το 2016, μάλιστα, η ΚΟΣ θα τρέξει μια δυναμική καμπάνια στο διαδίκτυο και στα social media. Θα καταστήσει συμμέτοχο και συνδιαμορφωτή αυτής της καμπάνιας τις τοπικές επιχειρήσεις και τους φορείς του τουρισμού. Συμμετέχουμε στις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού. Θέλουμε όμως να αξιοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες, νέους τρόπους προσέγγισης δυνητικών επισκεπτών του νησιού μας. Όλα αυτά, την ώρα που αντιμετωπίζουμε μείωση πόρων, αλλά και γραφειοκρατικού χαρακτήρα εμπόδια. Την ίδια στιγμή, διαμορφώνουμε μια σειρά παρεμβάσεων για να γίνει ΚΟΣ ένα νησί φιλικό και προσβάσιμο για άτομα με αναπηρία. Γνωρίζουμε όλοι τον κυρίαρχο ρόλο που παίζουν οι μεταφορές στον τομέα του τουρισμού. Είναι ο πρώτος χρόνος της θητείας μας, στον οποίο προχωρήσαμε σε σειρά επαφών με αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διερευνήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας μαζί τους και να προσελκύσουμε περισσότερες πτήσεις στην ΚΟ, περισσότερους επισκέπτες. Είναι σημαντικό συνεπώς να τελειώσει σύντομα η εκκρεμότητα που υπάρχει με το αεροδρόμιο και τη διαχείρισή του. Είναι η εκκρεμότητα αυτή αναστατικός παράγων για τις όποιες συμφωνίες θα μπορούσαν να συναχθούν με τις αεροπορικές εταιρείες αλλά και με τον προγραμματισμό τους. Είχα πει ότι η προοπτική ανάπτυξη του αεροδρομίου της ΚΟ έχει 4 προαπαιτούμενα. Καλύτερες υπηρεσίες, νέες υποδομές, περισσότερες πτήσεις και ανταγωνιστικά τέλη. Είναι γνωστό και κατανοητό ότι ένα ακριβό αεροδρόμιο δεν είναι και ελκυστικό. Τα ακριβά τέλη σημαίνουν και ακριβό εισιτήριο. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος της ΚΟ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, κάνει αυτό που μπορεί για να βελτιώσει την αστική συγκοινωνία στο νησί. Για πρώτη φορά θα υπάρξει δρομολόγιο από και προς το αεροδρόμιο. Θα υπάρξουν δρομολόγια όχι μόνο στην πόλη αλλά και στις άλλες περιοχές του νησιού. Περισσότερα δρομολόγια, καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Με διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του,
στον τομέα της αστικής επικοινωνίας για να μπορούν να εξυπηρετούν μέχρι τα αργά οι επισκέπτες μας. Κυρίες και κύριοι, μια παράμετρος που συνδέεται με την τουριστική ανάπτυξη είναι η ανταγωνιστικότητα. Είμαστε ένα νησί που ο μεγαλύτερος όγκος επισκεπτών έρχεται αεροπορικός. Ξεπεράσαμε το 1 εκατομμύριο αφήξεων στο αεροδρόμιο της Κόρτα για τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ο έλεγχος Μαρίνο. Έλεγα λοιπόν ότι το αεροδρόμιο της ΚΟ έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο επισκέπτες τα τελευταία 2 χρόνια. Γι' αυτό και επισήμερα τη σημασία που έχει το κόστος μεταφοράς. Το ότι ο τουρισμός αποτελεί το πιο δυναμικό αναπτυσσόμενο τομέα της ελληνικής οικονομίας δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με φοροεισπρακτικές, λογικές και κυβερνήσεις. Ακούσαμε για την επιβολή φόρου στις διανυκτερεύσεις στα νησιά των 3.000 κατοίκων πέραν όλων των άλλων που ακούγονται. Το θεωρώ μεγάλο λάθος. Αν συμβεί αυτό, ειδικά αν αυτά τα έσοδα δεν αποδίδονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που υπάρχει αυτό, είναι φόρος που αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι έσοδο της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να βελτιώνουν οι υποδομές. Εάν συμβεί λοιπόν αυτό, αντιλαμβάνεστε το τι θα συμβεί στο αεροδρόμιο. Σήμερα υπάρχει ο ΦΠΑ στο 6,5% για τη διαμονή στα ξενοδοχεία. Για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι 6,5% και στα ξενοδοχεία των νησιών το 5% λόγω των μειωμένων συντελεστών. Αν υλοποιηθούν όσα ακούγονται για επιβολή φόρου διανυκτέρευσης στα καταλήματα 3 αστέρων και πάνω, τότε θα επέλθει έμεση αύξηση του ΦΠΑ. Μεσοσταθμικά, η επιβάρηση θα είναι της τάξης του 60% έως 100%. Αν δεχτούμε ότι στα ξενοδοχεία 3 αστέρων ο φόρος διαμονής από το 5 θα πάει στο 8 και τα 5 αστέρα από το 5 στο 10. Πιστεύει κανείς ότι η αύξηση αυτή δεν θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και αξιοποίησης από άλλες χώρες και τουριστικούς προορισμούς? Καλώς ήρθατε. Ποιος πιστεύει ότι το μέτρο αυτό δεν θα επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού? Όπως αρνητικά λειτουργήσε και το μέτρο των απαγορευτικών όρων. Όπως απαγορευτικά, ξαναλέω, λειτουργήσε και το μέτρο της απαγόρευσης από τον ελληνικό οργανισμό φαρμάκου για τη διοργάνωση συνεδρίων ιατρικού περιεχομένου και από φαρμακευτικές εταιρείες στο νησί. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσω, ίσως θα ήταν καλό να ήταν εδώ και η κυρία Υπουργός, φαντάζομαι θα μεταφερθεί κύριε Πρόεδρε, ότι έχοντας στο προεκλογικό πρόγραμμά τους το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί στην κυβέρνηση, η κυρία Κουντουρά, την ανάδειξη του ΣΚΟ ως κέντρο για τον ιατρικό τουρισμό, ότι θα ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη ότι η ΚΟ στο νησί του Ιπποκράτη είναι και μπορεί να γίνει το κέντρο ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού. Υπάρχουν δυνατότητες, υπάρχει το πράγμα νέο Ιπποκράτη και υπάρχει πάνω απ' όλα η δυνατότητα του Δήμου να στηρίξει μια τέτοια δράση. Το τελευταίο που έχει ανάγκη ο τουρισμός μας είναι φορολογικές επιβαρύνσεις που θα πλήξουν όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Γιατί κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι η αύξηση ή η επιβολή φόρου διανυκτέρευσης αφορά μόνο στα ξενοδοχεία. Επηρεάζει συνολικά το τουριστικό προϊόν. Η αειφόρος ανάπτυξη του τουρισμού αφορά τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αφορά συνολικά το τουριστικό προϊόν.